είναι μια σχέση με την ψήριο. Άρα δεν μπορούμε να οριοθετούμε κάποιο πράγμα και να λέμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι άθεος ή ο άλλος άνθρωπος είναι ένθεος. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τον Νίκο Καζαντζάκη, αυτό που μου έβγαλε εμένα μέσα από την έρευνα, το συμπέρασμα που σας καταλήξα, είναι ότι ήταν ένας ένθεος άνθρωπος. Πολύ αφαιρούσε δηλαδή ότι η θρησκεία δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο να μην ψηλά. Ναι, όταν η θρησκεία, η θρησκεία είναι ένα σύστημα ιδεών, έτσι το πολύ πολύ κάποιος να λέει μια θρησκεία δική του. Φυσικά η ορθοδοξία δεν είναι ακόμα μια θρησκεία, είναι για όσους πιστεύουν οι αποκεκριμένοι αλήθεια, τους αποκεκριμένους. Ο Καζαντζάκης δεν είναι άνθρωπο που την έννοια ότι δεν πιστεύει σε κάποια αρχή, όπως είναι τα αρχή. Και μάλιστα πολλές φορές πιστεύει και στο πολιτικό θεό της ενωσένης. Πολύ πολλές φορές πάνε. Απλώς, ουσιαστικά αντιμετώπισε αυτό το σύστημα της Τουρκίας και αν δεν το αντιμετώπισε, ακριβώς επειδή πονούσε για την Εκκλησία. Αν ήταν αδιάφορος, δεν είχε κανένα λόγο να την ξεκουμπάρει αυτό μέσα από το έργο του. Και μάλιστα δεν έχει αντιλώσει ότι η εταιρεία που δεν πιστεύει, όταν είπα